Οι φωτιές και η αποψήλωση των τροπικών δασών απειλούν ευθέως στο παγκόσμιο οικοσύστημα. Το φετινό καλοκαίρι ήταν καταστροφικό για τα δάση της Σιβηρίας, όπου εκατοντάδες πυρκαγιές έκαναν στάχτη μια περιοχή 45.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Έκταση που ισοδυναμεί με το μέγεθος της Εσθονίας. Ο Παύλο Πατσέκο, ειδικός δασολόγος του Ταμείου Προστασίας της Φύσης, θεωρεί ότι σε κομβικές περιοχές του πλανήτη παρατηρούνται πολιτικές οπισθοδρόμησης στην προστασία των δασών, με τις συνέπειες να είναι απολύτως ορατές. Υπήρξε μια σημαντική προσπάθεια από τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους αγρότες να μειώσουν την αποψήλωση των δασών με την πάροδο του χρόνου. Αλλά όπως βλέπουμε, αυτές οι προσπάθειες μπορούν να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Και νομίζω ότι μία από τις κύριες προκλήσεις που έχουμε τώρα είναι να περιορίσουμε τις εκπομπές άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Οι εκπομπές μονοξιδίου του άνθρακα στη Σιβηρία κορυφώθηκαν το πρόσφατο διάστημα με βάση τις πληροφορίες από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ατμόσφαιρας. Παρόμοια εικόνα και πάνω από την περιοχή του Αμαζονίου με την αποψήλωση του τροπικού δάσους. Οι τιμές του μονοξιδίου του άνθρακα υπερβαίνουν κατά πολύ το μέσο όρο των τελευταίων 15 ετών κάθε μέρα της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου. Οι δορυφορικές εικόνες είναι αποκαλυπτικές. Μέσα σε 18 χρόνια η μείωση του πρασίνου είναι οράτη. Το Ταμείο Προστασίας της Φύσης θεωρεί ότι η κατάσταση είναι ακόμη αναστρέψιμη, αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτε χωρίς τη συμμετοχή των αγροτών. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι καρότο και μαστίγιο. Οι ισχύοντες κανονισμοί, η καλή εφαρμογή τους, το σωστό κυβερνητικό σύστημα, αλλά και κίνητρα για τους αγρότες, έτσι ώστε αυτοί να επικαιροποιήσουν τις επιλογές τους. Κίνητρα για τη συγκράτηση της αποψήλωσης. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι ακόμα δυνατή η διατήρηση των οικοσυστημάτων με πολιτικές που δεσμεύονται για τη διατήρηση του δάσους που εξακολουθεί να καλύπτει το 31% του πλανήτη, να απορροφά 2 δισεκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα, να είναι η πηγή για το 75% του νερού που καταναλώνουμε και βιότοπος για το 80% διαφόρων μορφών ζωής.